Ότι θα έρθουμε τον Υπουργό Εργασίας εδώ μαζί μας. Ο κύριος Παναγιώτου είναι στο στούντιο. Πολύ καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγαπητού. Πολλά τα θέματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουμε και εμείς δικά μας τα οποία θέλουμε να τα λύσουμε, κύριε Παναγιώτου. Επάντως, θα επισημάνω ότι οι δύο προεδρικοί υποψήφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και οι δύο ηλικίας σχετικά μεγάλης. Όχι σχετικά, όπου... αρκετά μεγάλης. Είναι και οι δύο γεμάτοι ενέργεια και γεμάτοι ενθουσιασμό για να κυβερνήσουν τη χώρα τους για ακόμη μία θητεία. Ναι. Θα δούμε. Όμως, αυτός ήταν... ο ενθουσιασμός στον κύριο Μπάιντεν δεν φάνηκε βέβαια και δεν φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Δεν ξέρω αν είναι λόγω ηλικίας. Φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, δεν κάνει πίσω, όχι. Ότι έχει πολύ αυτοπεποίθηση και βεβαιότητα για τις ικανότητες του. Ναι. Αν ήταν πάντως στην Κύπρο και οι δύο, θα επεδίωκαν την συνταξιοδότησή του στο 63ο έτος, αντί την επαναδιεκδίκηση της Προεδρίας. Λοιπόν, θέλω λίγο, ξέρω ότι αυτές τις μέρες βεβαίως το θέμα του 12% είναι πάλι στις πρώτες σελίδες μετά και την πρόταση που έχετε καταθέσει, Υπουργέ. Σήμερα να πούμε ότι οι συντεχνίες βλέπουν το Συμβούλιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενδεχομένως για να λύσουν κάποιες απορίες. Θα είστε και εσείς παρόν σε αυτή τη συνάντηση. Οι συντεχνίες συμμετέχουν στο Συμβούλιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σωστό. Θα είστε. Απλώς θα επιδιώξω να είμαι παρόν έτσι ώστε να παρακολουθήσω τη συζήτηση. Τι ώρα να σας αφήσω. Στις 11 η ώρα. Θέλετε να μείνουμε μαζί μέχρι τότε. Καλέ, ναι, να έρθει κάτι να κάνουμε όλοι μαζί την εκπομπή. Όμως να επισημάνω κάτι σε σχέση με αυτά που είπατε. Είπατε ότι το θέμα του 12% είναι πάλι στην επικαιρότητα. Κατά κρίβεια, από το 2012 που εθεσμοθετήθηκε η αναλογιστική μείωση για την πρόορη συνταξιοδότηση, ποτέ δεν ήταν πραγματικά στην επικαιρότητα, επειδή έκτοτε, μέσα από τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, θεωρείται ότι αυτό το θέμα ήταν λυμένο. Μάλιστα. Και μέσα από τον νόμο που ψηφίστηκε τότε, μετά από εισήγηση τότε του Υπουργείου Εργασίας, δεν προνοείται ούτε μεταβατικότητα, ούτε προσωρινότητα. Αποφασίστηκε ότι για πάντα όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται στο 63ο έτος αντί στο 65ο έτος της ηλικίας τους, θα έχουν αυτή μείωση στη σύνταξή τους κατά 12%, δηλαδή 0,5% κάθε μήνα. Οπότε για πρώτη φορά, ναι, ανταποκρινόμενοι ως κυβέρνηση στις στο του αίτημα του κόσμου και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι εργάστηκαν για πάρα πολλά χρόνια και λένε ότι δεν είναι λογικό ενώ πληρώνω εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την ηλικία των 20, των 21, των 22, των 23 χρονών επειδή χρειάζεται να αφυπηρετήσω λίγο νωρίτερα να τη χάνω μιας επιπρόσθετης αποκοπής ύψους 12% στη σύνταξη μου. Άρα λοιπόν, για πρώτη φορά από το 2012, έχουμε διαμορφώσει συγκεκριμένη πρόταση, μέσα από την οποία επωφελούνται χιλιάδες συνταξιούχοι, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν υποστεί την αναλογιστική μείωση, ναι, και θα επωφεληθούν ακόμη περισσότεροι στο μέλλον. Λοιπόν. Όμως, διαπιστώνω, κυρία Αγαπητού, ότι βρισκόμαστε και σε μια παράδοξη θέση, τι, όπου είναι λες και παρακαλεί η κυβέρνηση τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για να διαθέσει 15 εκατομμύρια ετησίως στους συνταξιούχους οι οποίοι εργάστηκαν πάρα πολλά χρόνια έτσι ώστε να έχουν, να τύχουν ελάφρυνση στην αναλογιστική μείωση. Αυτό που λένε βεβαίως οι συντεχνίες είναι ότι από τις 11.000 που λέτε ότι θα επωφεληθούν τώρα, θα επωφεληθούν μόνο οι 3.000 για παράδειγμα. Όχι. Λένε ότι από τις 40.000 σχεδόν, ναι, 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 τόσο, που έχουν, ναι, υποστεί το λεγόμενο πέναλτι, ναι, από το 2012 μέχρι σήμερα, δεν θα επωφεληθούν όλοι. Αλλά θα επωφεληθεί μόνο το 1/3 περίπου. Μπράβο, δηλαδή 11.000, το 30%. Το 3.000 έχω σημειώσει γιατί δεν τα τι βγάζω είναι το πέρα. 3.000. Το 3.000 είναι από τους 11.000 συνταξιούχους, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και χρειάζεται, λέει, να δοθούν διευκρινήσεις για αυτό το ζήτημα. Το λέει ο κύριος Αργυρίδης από τη ΣΕΚ. Διαπιστώνω και αυτό επίσης είναι μια πρωτοτυπία στη δημόσια συζήτηση, ότι κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρονται σε κάποιους εργαζόμενους
με έναν τρόπο που δείχνει τουλάχιστον επιφυλακτικότητα. Δηλαδή, συμβαίνει και για οι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση. Εργαζόμενοι είναι, οπότε όταν ένας εργαζόμενος που εργάστηκε στη δημόσια διοίκηση, είτε ως κλητήρας, είτε ως λειτουργός, είτε ως στρατιωτικός, είτε ως υπαξιωματικός, είτε ως αστυνομικός και έχει συνεισφέρει ασφαλιστικές εισφορές για πάρα πολλά χρόνια, το να αναφέρεται ως αντιπαράδειγμα για να θεωρηθεί ότι είναι κακή μία πρόταση η οποία επωφελεί στην πλειοψηφία της, εργαζόμενους στις οικοδομές, στις κατασκευές, στη εργοστάσια, στις βιοτεχνίες, στο λιανικό εμπόριο. Για σας πω ένα-δύο παραδείγματα. Είναι επειδή είναι ψηλότερες οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, κύριε Παναγιώτου μου. Και σου λέει ο ένας παίρνει σύνταξη του δημόσιου υπαλλήλου. Εγώ παίρνω σύνταξη και είναι πολύ μικρή η σύνταξη που παίρνω. Δεν τα βγάζω πέρα. Γι' αυτό γίνεται πάντα και είναι και τα ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Καταλαβαίνω με τους ιδιωτικούς, ότι με τους... στη δημόσια συζήτηση υπάρχει αυτή η οπτική για την οποία δίνεται παραδείγμα. Δεν είναι μόνο δημόσια Όμως, συζήτηση, είναι και νομίζω πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά όπου συνδικαλιστικές οργανώσεις συντεχνίες αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο που αναφέρεστε και εσείς στους εργαζόμενους στη δημόσια υπηρεσία. Αλλά ξέρετε, για εμάς ως Υπουργείο Εργασίας και για το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι συνεισφέρουν στο Ταμείο. Ναι. Εάν κάποιος είναι εργαζόμενος των ιδιωτικών ή στον δημόσιο τομέα, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι ο χώρος στον οποίο εργάζεται, είναι οι συνεισφορές του. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την πρότασή μας, για να ολοκληρώσω σε σχέση με αυτό, η πλειοψηφία αυτών που επωφελούνται, που πλειοψηφία τι σημαίνει, σημαίνει οι περισσότεροι. Ναι, ναι, ναι. Οι περισσότεροι που επωφελούνται δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Οι περισσότεροι που επωφελούνται είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που λέμε. Και οι περισσότεροι που επωφελούνται είναι εργαζόμενοι αθρηστικά σε χειροναχτικά επαγγέλματα, σε επαγγέλματα τα οποία απαιτούσαν για όλη τους τη ζωή ορθοστασία. Είδε όχι, είδε με καλό μάτι την πρόταση. Επειδή όμως έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και ρωτήστε θα προσ... με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όσο πιο σύντομες και έτσι to the point στα ελληνικά οι απαντήσεις. Πώς ορίστηκε το 40,5 συνεισφορές της ΑΕΣ? 40,4, κυρία αγαπητού. 40,5 είπα. 40,4. Δεν θα σας κλέψω το 0,1. Όχι, όχι, για όνομα του Θεού. Πώς ορίστηκε αυτό? Βγήκε. Πρώτα, καθορίστηκαν οι δυνατότητες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δηλαδή, όταν κάποιος προγραμματίζει οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε πολιτική, είτε επαγγελματική, είτε προσωπική, είναι σημαντικό να μπορεί να εκτιμήσει εκ των προτέρων πόσα χρήματα διαθέτει για αυτόν τον σκοπό. Ακόμη και όταν ξεκινούμε για να πάμε διακοπές, μετρούμε πόσα λεφτά διαθέτουμε για να ξοδέψουμε εκείνη την περίοδο. Έτσι και εδώ, μέσα από αναλογιστική μελέτη, η οποία έγινε αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης μας μετά από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, προσδιορίστηκαν οι δυνατότητες του Ταμείου και σε σχέση με τα αμέσως επόμενα χρόνια και εν όψη του 2080, δηλαδή για τα επόμενα 60 χρόνια. Μάλιστα. Επειδή χρειάστηκε να διενεργηθεί αυτή η αναλογιστική μελέτη για να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρινόμαστε στο στόχο που θέσαμε. Μάλιστα. Ότι δηλαδή, με την παρέμβαση που θα γίνει τώρα για το 12% δεν θα περιοριστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου και δεν θα αυξηθούν οι εισφορές των εργαζομένων. Μάλιστα. Επειδή αν είναι να πληρώσουν οι εργαζόμενοι για να δώσουμε... μειωθούν οι συντάξεις, για να αυξηθούν οι συντάξεις, σημαίνει ότι ενώ θα επωφεληθούν κάποιοι, θα επιβαρυνθούν κάποιοι άλλοι. Επιστρέφει όλο το 12% επιστρέφει σε όλους αυτούς, τους 11.000. Γίνεται στοχευμένη ελάφρυνση, όπως με ακούσατε πάρα πολλές φορές να λέω από την αρχή αυτής της συζήτησης, έτσι ώστε εκείνοι οι οποίοι θα είναι δικαιούχοι επειδή έχουν εργαστεί για 40 και πλέον χρόνια και συμπλήρωσαν 40,4 ασφαλιστικές μονάδες στο βασικό μέρος της σύνταξης. Οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε 40 χρόνια. Άλλων οι μονάδες... Να σας απαντήσω στο προηγούμενο. Μπράβο, και σας ναι, πω ναι, για ναι, αυτό. Ναι, ναι.
Επειδή εσείς ξυπνήσατε πιο νωρίς, τρέχετε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Αλλά οι τηλεθεατές μας μπορεί να είναι μαζί τώρα. Μαζί μου που ξυπνούν οι τηλεθεατές, να ξέρετε. Στέλνω μου μηνύματα που έρθει και το πρωί. Να πείτε, συνεχίσω. Παρακαλώ, το προηγούμενο. Το όφελος για τους συνταξιούχους που έχουν εργαστεί για πάρα πολλά χρόνια θα είναι η εξαίρεση ενός ποσού από τη σύνταξή τους που αντιστοιχεί στο ύψος της πλήρους βασικής σύνταξης. Δηλαδή, για το 2025, ναι, αυτό το ποσό ανέρχεται στα 512 ευρώ. Οπότε, 512 ευρώ από τη σύνταξή τους θα εξαιρούνται από την αναλογιστική μείωση. Σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Κάποιος ο οποίος λαμβάνει σύνταξη 1000 ευρώ. Μάλιστα. Εάν θα συνταξιοδοτήσει στα 65. Εάν συνταξιοδοτηθεί στα 63, η σύνταξή του θα είναι μειωμένη κατά 12%. Mm-hmm. Δηλαδή κατά 120 ευρώ. Μάλιστα, οπότε θα λάβει 880 ευρώ. Ναι. Με την πρότασή μας θα αυξηθεί η σύνταξή του κατά 61,5 ευρώ. Οπότε θα λαμβάνει αντί 880 ευρώ, 940. Τότε θα λαμβάνει αυξημένο ποσό σύνταξης, το οποίο θα έρχεται στα 941 ευρώ και 50 σέντ. Mm. Σε ετήσια βάση θα έχει αυξημένα εισοδήματα, αυξημένες απολαβές, τα οποία θα έχουν αύξηση 799 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ. Που είναι περίπου σαν να λαμβάνει ακόμη μία επιπρόσθετη σύνταξη. Δεν ισχυρίζομαι ότι με αυτή την αύξηση θα ζήσει πλουσιοπάροχα ένας συνταξιούχος ο οποίος λαμβάνει μέχρι πρόσφατα 880 ευρώ σύνταξη. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα, γιατί να μην αξιοποιηθεί. Λοιπόν, κύριε Σκύπρος, λέει, κόψε ταχύτητα και δεν σε φτάνει ο Υπουργός Κατερίνα. Εντάξει, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εγώ ευχαρίστω σας προλάβω. Απλώς να βεβαιωθούμε ότι απαντούμε τις ερωτήσεις που έχετε απόλυτο δίκιο. Στα 40,4 στις ασφαλιστή καταβολή, αν αντιστοιχεί σε 40 χρόνια δουλειάς. Στη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αντιστοιχεί για τον εξής λόγο. Κάποιος ο οποίος εργάζεται σήμερα, πάρουμε ως παράδειγμα τα σημερινά δεδομένα, οφείλει να καταβάλει κάποιες ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη υποχρέωση για τις μίνιμουμ ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώνει κάποιος που εργάζεται. Mm-hmm. Σήμερα είναι ύψος το οποίο σε μηνιαία βάση ανέρχεται σε περίπου 800 ευρώ. Μάλιστα. Από τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός είναι 1000 ευρώ, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται και ασφαλίζονται για ποσόν το οποίο είναι 20% χαμηλότερο, δεν είναι πολλοί, εκτός εάν κάποιος εργάζεται με μερική απασχόληση. Mm-hmm. Που αν κάποιος εργάζεται μερικές ώρες, είναι ασφαλισμένος για μερικές ώρες. Οπότε ούτως ή άλλως ασφαλιστικά θα έχει δυσκολίες στη συμπλήρωση των ασφαλιστικών του μονάδων. Επιπρόσθετα, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να εργάζεται και να μην καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ή να καταβάλει λιγότερες και να υποδηλώνει τα εισοδήματά του. Αυτό εξαρτάται από το μυαλό που έχει ο καθένας. Έχει ούτως ή άλλως προβλήματα. Μάλιστα, ακριβώς. Λοιπόν, άλλο τα άσπρα και άλλο τα μαύρα. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Λοιπόν, κάποιος όμως ο οποίος αφιπηρέτησε για λόγους υγείας. Πρέπει πάλι να έχει αυτά τα δεδομένα, τα 40,4 κτλ. Κάποιος ο οποίος αφιπηρέτησε λαμβάνοντας σύνταξη ανικανότητας, ναι, από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην ηλικία των 63 ετών, λαμβάνει το ποσό της σύνταξης που λάμβανε ως σύνταξη ανικανότητας με τη μορφή θεσμοθετημένης σύνταξης χωρίς την επιβάρυνση της αναλογιστικής μείωσης. Οπότε κάποιος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε για λόγους υγείας, επειδή δηλαδή αξιολογήθηκε από ιατροσυμβούλιο, mm-hmm, ότι η κατάσταση της υγείας του ή η αρτημέλεια του δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να εργάζεται και λαμβάνει σύνταξη ανικανότητας, δεν θα έχει αποκοπή αυτή την επιβάρυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα-ένα τώρα. Ένας που δούλευε 38,5 χρόνια γιατί να έχει πέναλτι στα 63, το απαντήσαμε με τα 40 χρόνια. Βάζω, λέει, από το 1974 και καταβάλλω στο ταμείο και στα 63 πήρα σύνταξη 12% μείον. Τώρα παίρνω 620 ευρώ. Πώς ζει κάποιος με 620 ευρώ?
θα εμπίπτει, φαντάζομαι. Ο πολίτης στον οποίο αναφέρεστε, εάν είναι πράγματι έτσι η διάρκεια της εργασίας του, σημαίνει ότι θα λάβει αύξηση στη σύνταξή του κατά 61,5 ευρώ. Άρα λοιπόν από 660 θα παίρνει 721 ευρώ και 50 σέντ. Μάλιστα. Λοιπόν, ρωτήστε τον Υπουργό σχετικά με το 10% εργό εργάστηκα από το 1971 μέχρι το 2016 και πήρα τη σύνταξή μου στα 63 και συνέχισα να εργάζομαι από το 2016 μέχρι το 2018. Υπάγονται μέσα στις προτάσεις του Υπουργείου. Το θέμα είναι τι δήλωνε, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, η τηλεθεατρία. Οπωσδήποτε. Και εκείνο για το οποίο θέλω να μεταφέρω στους πολίτες πληροφόρηση είναι το εξής. Σήμερα, μέσα από το καθεστώς το οποίο ισχύει, κανένας συνταξιούχος που συνταξιοδοτήθηκε πριν τα 65 δεν εξαιρείται από την αναλογιστική μείωση. Οπότε σήμερα υπάρχει ένας πολύ απλός κανόνας και όλοι υπόκεινται στο λεγόμενο πέναλτι από το 2012 μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Μέσα από την πρόταση που έχουμε διαμορφώσει, το 29% όσων έχουν επηρεαστεί μέχρι σήμερα θα λάβει άμεσα αύξηση στα συνταξιοδοτικά του εισοδήματα. Αν όντως προχωρήσει η διαδικασία με τον τρόπο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αν διαμορφωθεί η ικανοποιητική συνένεση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και εμείς ως κυβέρνηση μέσα από την κατάσταση αυτή αποφασίσουμε ότι θα υποβάλουμε στη Βουλή τον αντιπροσώπο σχετικό νομοσχέδιο και αυτό εγκριθεί, που ο στόχος μας είναι όσα περιέγραψα να ολοκληρωθούν εντός του 2024, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα για την επικοινωνία του κάθε πολίτη με το Υπουργείο Εργασίας, για την περίπτωση έτσι ώστε να λάβει όλη την πληροφόρηση που χρειάζεται. Να απαντούν τα τηλέφωνα όμως. Η πρόθεση μας είναι να αποστείλουμε και επιστολή σε όλους τους επηρεαζόμενους, έτσι ώστε να ενημερωθούν κατάλληλα. Οι εποχιακοί εργαζόμενοι, η σύνταξή τους, ναι. Όμως θα δουν την αύξηση των λογαριασμών τους και η πρόθεση μας είναι, εφόσον τελικά προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να περιλαμβάνεται και πρόνοια για εξάμεινη αναδρομικότητα. Οπότε όσοι αποφελούνται θα λάβουν και 350 ευρώ σχεδόν ως αναδρομική καταβολή της ελάφρυνσης για περίοδο 6 μηνών. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τα τηλέφωνα, να πω ότι μέσα από τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου απαντώνται εκατοντάδες τηλεφωνήματα εβδομαδιαίως, τα οποία δυστυχώς στο παρελθόν παρέμειναν αναπάντητα. Λέω χαρακτηριστικά αστειευόμενος στα στελέχη του Υπουργείου και ιδιαίτερα στα στελέχη του Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι μόνο το ότι γλιτώσατε από την αρνητική ενέργεια και από τις κατάρες του κόσμου που δεν απαντούσατε τα τηλέφωνα θα σας βελτιώνει την ποιότητα ζωής σας χωρίς να το αντιλαμβάνεστε. Να σας πω κάτι όμως. Όσον από την άλλη είναι δουλειά τους και από τη στιγμή που λέει το κράτος ότι εγώ σου παρέχω τηλεφωνικό κέντρο να παίρνεις τηλέφωνο και να επικοινωνείς, οφείλεις ως υπηρεσία να παρέχεις την υπηρεσία για την οποία είσαι εκεί και στέκεσαι. Αν είναι λίγος ο κόσμος, αν είναι πολλά τα ερωτήματα, οφείλει ο εκάστοτε υπουργός, κεφαλή του Υπουργείου, να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών και να πει: ακούστε να σας πω, κάμετε τα μου να κάμετε, γιατί πρέπει να απαντούμε τα τηλέφωνα του κόσμου. Επειδή το περιγράψατε αρκετά γλαφυρά, στην πράξη δεν είναι πολύ διαφορετικά. Και μέσα από μια αλληλουχία τέτοιων γεγονότων λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο στον αριθμό 1450 και όπως σας είπα εκατοντάδες συμπολίτες μας σε εβδομαδιαία βάση εξυπηρετούνται είτε από τους λειτουργούς του τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσα από την επικοινωνία με λειτουργούς του Υπουργείου όταν πρόκειται για εξειδικευμένες περιπτώσεις και επειδή πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σας πω ότι σχεδιάζουμε σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ερεύνας και Καινοτομίας την αξιοποίηση της τεχνολογίας της τεχνητής νοημοσύνης έτσι ώστε μέσα από την ιστοσελίδα την κυβερνητική να μπορούν να υποβάλλονται ερωτήματα και να απαντούνται αυτομάτως έτσι ώστε να υποβοηθηθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία. Σε λίγο να χρησιμοποιούμε όλοι AI. Με ρωτήσατε για την εποχικότητα. Εποχικότητα και έχω και πάρα πολλά άλλα ερωτήματα. Απαντήστε μου την εποχικότητα όμως. Εποχικότητα τι σημαίνει. Ότι κάποιος εργάζεται
σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, επειδή οι υποχρεώσεις της εργασίας του είναι τέτοιες. Και τον υπόλοιπο χρόνο δεν εργάζεται. Ούτως ή άλλως, κάποιος για να δικαιούται να λάβει σύνταξη στην ηλικία των 65 ετών, πρέπει να έχει συμπληρώσει 15 χρόνια εργασίας και 15 ασφαλιστικές μονάδες. Δηλαδή, το κριτήριο για την ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης έχει ακριβώς την ίδια φιλοσοφία με το κριτήριο που ισχύει διαχρονικά από το 2010 κατά ακρίβεια, για την παροχή της δυνατότητας για την καταβολή σύνταξης. Mm-hmm. Οπότε κάποιος ο οποίος δεν συγκεντρώνει έναν ελάχιστο αριθμό ασφαλιστικών μονάδων επειδή σε ένα χρόνο πλήρωνε εισφορές για 4 μήνες. Για 7 μήνες, 8 και για 8 μήνες δεν πλήρωνε. Εκ των πραγμάτων θα έχει κενά στην ασφάλιση του σε σχέση με τη συμπλήρωση, τη συγκέντρωση ασφαλιστικών μονάδων στο βασικό μέρος της σύνταξης. Αυτό, τελευταία ερώτηση και κλείνουμε, γιατί πρέπει να το τρέξω πάρα πολύ τώρα. Είδα την ώρα ότι είναι 9 παρατέταρτο. Άρα έχουμε ακόμα έναν τέταρτο. Έχω ακόμα 8 καλεσμένους όμως. Κρίμα. Μια φορά που περιμένει. Άρα να κλείσουμε. Να κλείσουμε με αυτό. Αυτή η πρόταση, αυτή είναι και τελείωσε. Θα το βλέπουμε με την πάροδο των χρόνων, αν μπορούμε αυτόν, για παράδειγμα, να το ανοίξουμε ακόμα λίγο, να ρίξουμε λίγο κάτω. Τις ώρες, τις ασφαλιστικές, τα χρόνια και τα λοιπά, τις καταβολές και τα λοιπά, ή είναι μέχρι το 2080 για να είναι βιώσιμο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και δεν αλλάζει. Απλώς για να ξέρει και το 70% των συνταξιούχων που δεν εμπίπτει μέσα σε αυτό. Πρώτα θέλω να τονίσω ότι το όριο συνταξιοδότησης είναι η ηλικία των 65 ετών. Ντάξει. Και αυτό δεν υπάρχει προοπτική να μειωθεί μέσα από τα δημογραφικά δεδομένα. Μόνο να αυξηθεί είναι το θέμα. Μακάρι να είναι βιώσιμο το ταμείο μας και να μην χρειαστεί να αυξηθεί. Άρα η προσδοκία, η φιλοδοξία του ότι θα συνταξιοδοτούμαστε στα 63 ή στα 62 ή στα 60, θέλω με απόλυτη ειλικρίνεια να απευθυνόμενο στους πολίτες να πω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 65 τελείωσε. Όμως, η πρότασή μας αυτή έχει σχεδιαστεί και έχει διαμορφωθεί με βάση την ανάλυση των σημερινών δεδομένων που παρέχουν αυτές τις συγκεκριμένες δυνατότητες. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος ότι αν μετά από μερικά χρόνια η οικονομία μας συνεχίσει να αναπτύσσεται, mm-hmm. το ταμείο μας των κοινωνικών μας ασφαλίσεων συνεχίσει να είναι βιώσιμο, mm-hmm. εάν είμαστε προσεκτικοί, μεθοδικοί και σοβαροί και δεν έχουμε την ψευδέστηση ότι μπορούμε να σκορπούμε χρήματα αβέρτα λέγοντας πρόσθεσε 5 εκατομμύρια, πρόσθεσε 10 εκατομμύρια. Καλά, τα 5 λίγα, ναι. Τότε καλά. Θεωρώ ότι στο μέλλον οι δυνατότητες για περαιτέρω ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης θα είναι περισσότερες. Όμως, εάν τώρα λάβουμε αποφάσεις οι οποίες να μην είναι σωστά αξιολογημένες και αναλογιστικά κοστολογημένες, όπως για παράδειγμα αυτό που εισηγούνται κάποιοι για την πλήρη κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης και το μετατρέπουν σε σύστημα κατάργηση του πέναλτι, τότε το κόστος το οποίο ετησίως θα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ θα είναι τόσο δυσβάσταχτο που δεν θα δώσει τη δυνατότητα για διατήρηση της βιωσιμότητας και διατήρηση των ασφαλιστικών εισφορών στα σημερινά επίπεδα. Απλώς για να είναι αντιληπτή και η τάξη του μεγέθους, να σας πω ότι η πλήρης κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης του λεγόμενου πέναλτι, mm-hmm. κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ενώ η αύξηση της άδειας μητρότητας κατά ένα μήνα στοιχίζει στο ταμείο 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Άρα στοιχίζει 20 φορές περισσότερο από την αύξηση της άδειας μητρότητας κατά 4 εβδομάδες. Οι τηλεθεατές τώρα θα πούν ο καθένας το δικό του. Επειδή όμως είμαστε μια χώρα, ένας λαός, στο ίδιο σπίτι, στην ίδια οικογένεια, σωστά. έχουμε και συνταξιούχους, έχουμε και εργαζόμενους, έχουμε και μητέρες, έχουμε και παιδιά. Και κυρίως επειδή πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα παιδιά μας, δεν πρέπει να φορτώνουμε σε αυτά τα βάρη τα σημερινά, με κίνδυνο όταν θα φτάσουν σε ηλικία ανεργοδότησης και στην πορεία συνταξιοδότησης, να μην υπάρχουν αρκετά λεφτά.
Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Εγώ καλό υπόλοιπο τη ημέρα. Καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε. Τελειώνω μεθαύριο. Κοπιάστε. Θέλετε την Παρασκευή να κλείσουμε μαζί. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, ευχαριστώ. Α, πάρα πολύ ωραία. Νίκο Σημαίου έξω σα περιμένει για ραντεβού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.